διάρρηξη σε κοσμηματοπολείο με άκρος κινηματογραφική ταχύτητα σήκωσε στο πόδι τα ξημερώματα τους κατοίκους της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου. Η εισβολή σημειώθηκε όταν δύο άτομα ξύλωσαν με λωστό το ρολό ασφαλείας του καταστήματος, το οποίο ανήκει σε 69χρονο Ρεθυμιώτη. Με ένα σφυρί κουκλοφόροι έσπασαν την τζαμαρία προκειμένου να φτάσουν στο στόχο τους. Η ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι δράστες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ηλιγκιώδης, καθώς μέσα σε δευτερόλεπτα άρπαξαν τα κοσμήματα που υπήρχαν στις μπροστινές προθήκες και έγιναν καπνός. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με αναφορές περί οίκων περιπολικό της αστυνομίας που ειδοποιήθηκε, έφτασε μόλις ένα λεπτό αργότερα στην οδό Αρκαδίου. Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν πρόλαβαν τους δράστες που φαίνεται να διέφυγαν με μία μοτοσικλέτα. Το συγκεκριμένο κρούσμα έχει προκαλέσει συναγερμό στην αστυνομία στο Ρέθυμνο. Η αξία των κοσμημάτων που πρόλαβαν να αφαιρέσουν οι δράστες υπολογίζεται σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκονται σε εξέλιξη.